σημαντικές μέρες ζωής. Αγοράζουμε μαγαζί. Αλλάζουμε κοτόπουλα και φτερούλες αυτή τη φορά. Αλλά με ρούχα για το K-Store. Σήμερα γενικά είναι πολύ γεμάτη η μέρα. Έχω κλείσει ραντεβού το απόγευμα να πάμε να μου δώσει τα κλειδιά. Μου είπε ότι αυτό το μαγαζί που θα πάρω τώρα εγώ πριν από εμένα ήταν mini market. Οπότε ήταν μεγάλος ο χώρος, το έχω δει. Θα το δείτε και εσείς σε λίγο. Γενικά είμαι ενθουσιασμένος αυτό που πάω να κάνω. Γιατί το e-shop θα γίνει, θα το έχουμε όλο οργανωμένο εκεί πέρα. Εδώ το έχω και το κορίτσι μου, ρε παιδιά, εδώ που ρωτάτε. Ορίστε, να πάρτε το. Ναι, στα τζάμπο. Πάντα θέλει να πηγαίνω στα τζάμπο. Κάθε μέρα τζάμπο. Δηλαδή, τι άλλο θα πάρει σε κορίτσι μου. Για να πω την αλήθεια, αυτό εδώ πέρα το κορίτσι ευθύνεται. Θα πάω σήμερα να αγοράσω το μαγαζί. Γιατί με βοηθάει στις παραγγελίες μου, λέει, λέει Νίκο, αφού τα πηγαίνουμε καλά, γιατί να μην πάρουμε και ένα χώρο να έχουμε και αργότερα να το ανοίγουμε κιόλα. Ναι, και τώρα ήθελα να τον βοηθήσω να το διακοσμήσει κιόλα και λίγο. Αλλά πρώτα θέλει πολύ καθαρό. Έχει πακετάρει πάνω από 1500 παραγγελίες, παιδιά. Από το K-Store. Οπότε εντάξει, ας το προχωρήσουμε, ας το κάνουμε ένα level πιο πάνω, ε. Ναι, αυτά να τα λέμε. Αυτά να τα λέμε τα ωραία. Είμαι επιτυχημένη να φτιάξω όλες τις παραγγελίες όσες και αν είναι. Και θα τα καταφέρω όλα μόνο. Και ξέρετε τι λέω συνέχεια, ότι όχι, σε λίγο καιρό δεν θα μπορείς τόσες πολλές που θα είναι. Μου λέει όχι, μπορώ και ένα εκατομμύριο να είναι μπορώ. Ε? Θέλει να φέρουμε άτομα, αλλά εγώ δεν θέλω. Φυσικά και μπορώ. Και τι, να φέρουμε μια άλλη κοπέλα να σε βοηθάει. No. Άλλη μια κοπέλα, σου λέω. No. Εγώ θα την επιλέξω. Όχι, δικά κοπέλα. Τι, γιατί. Και αυτό είναι ο λόγο που ερχόμαστε τζάμπο πρώτη στάση. Παίρνουμε καραμέλε γιατί μέσα σε όλα τα δέματα βάζουμε 3-4 καραμελίτσε. Ναι. Και άλλε εκπλήξει βάζουμε. Ναι, και άλλε εκπλήξει πούμε όλε τώρα. Και πήραμε και φακέλου να βάζουμε εδώ πέρα μέσα τι αποδείξει, επιστροφέ, όλα αυτά που πρέπει να στέλνουμε στο λογιστή τέλο πάντων. Είναι τα αγαπημένα μου. Εγώ ασχολούμαι και με αυτά. Πήραμε όλα τα είδη συσκευασία που μπορούσαμε να πάρουμε. Για ρολόγια, για τι αλυσίδε, για να βάζουμε τα σακουλάκια, όλα. Και τώρα επόμενη στάση. Δεν ξέρω, έχουμε πολλά, έχουμε πολλά. Λέω σήμερα είναι full day. Μόλι με πήρε τηλέφωνο άνθρωπο. 6,5 ώρα ακριβώ πάω να μου δώσει τα κλειδιά. Για το μαγαζί. Ήρθαμε σπίτι και καλύτερη στιγμή είναι εδώ. PlayStation, φαγητό και το κορίτσι. Κορίτσι πεινάει πάρα και πολύ. Πάρα και πολύ. Μωρός μου σε λιγότερο από 2 ώρες παίρνουμε το μαγαζί. Βέβαια δεν θα είναι στην καλύτερη κατάσταση, πιστεύω. Καλά, σίγουρα. Θα το φτιάξουμε σιγά σιγά. Και τώρα το πρόγραμμα έχει παραγγελίες. Φτιάχνει το κορίτσι μου εδώ πέρα τη σπακετάρι. Έχουμε καμιά δεκαριά σήμερα. Έχω φτιάξει ήδη τις επόμενες 2 για εδώ πέρα. Καλά, αυτή τη σχεδιάρα εντάξει. Σοκ, 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 σοκ. Wanna be pop σουγαράκι, δείτε. Για τον blue tick με το Instagram, γι' αυτό την έβγαλα. Και μαντέψτε πώς το κάνει. Όσοι στη συνδρομή του verified. 1699. Εδώ έχουμε και άλλες μπλούζες. Top G. Μου τα έχει οργανώσει όλα το κορίτσι μου. Η wanna be, η cash bear. Πο. Ό,τι χρειάζομαι εδώ. Να έχει και εδώ πέρα αυτά εδώ. Αλλά σύντομα κούκλα μου φεύγουμε από εδώ πέρα. Αλλά δεν θα τα βάλουμε σήμερα όλα αυτά. Ναι, εντάξει, πρέπει να φτιάξουμε λίγο το χώρο, να πάρουμε τα έπλα. Ναι, αυτό. Τώρα η επόμενη που πρέπει να φτιάξω είναι medium με τσέχασες. Έτοιμη με τσέχασες. Οπ. Καλησπέρα, καταρχάς να σου πω ότι δεν ψάχνω, δεν μου λείπει κάτι και τα σχετικά. Και μπροστά το φωνητικό. Προσωπικά η αγαπημένη μου μπλούζα είναι με το blue σουγαράκι και το wannabe που λέει. Το blue tick. Μετά μου αρέσει η cash bear. Μαζί με την τοπική. Βάζω μαζί δηλαδή. 5 λεπτά φεύγαμε. Μας περιμένει ο άνθρωπος να μας δείξει την αποθήκη. Let's go! Εγώ μόλις γύρισα από το γυμναστήριο, εξάλλου φαίνεται κιόλας. Τι, δεν θες να δείξεις ποντίκι. Είπα, μην δείξεις ποντίκι. Δεν έδειξα ποντίκι, έδειξα όμο, έκανα έτσι στο νόμο. Α, ναι, δεν έδειξα ποντίκι. Όχι. Δείξαμε, δεν έκανα ποντίκι του σπιτιού. Μη. Όχι. Εντάξει, εντάξει, μόνο με τη μόνος πάμε, φεύγουμε. Κλείστος. Ωραία, κλείστος γιατί δεν μπορώ να αλλάξω. Οπότε ήρθαμε να χαιρετήσουμε για τελευταία φορά αυτό εδώ πέρα. Έτσι. Καλά, εντάξει, μην νομίζω ότι θα τηλεμεταφερθούμε και τα μεταφέρουμε όλα με τη μία. Αλλά ναι. Δεν το έφτιαξα, διότι θα πάμε στο καινούργιο και αν φτιάξω αυτό, θα πρέπει να το φτιάξω. Ναι, και δεν εντάξει, τα έχουμε αφετάξει λίγο όπως να είναι, γιατί έχει πάρα πολύ ζεστή εδώ πέρα πάνω. Είναι στην ταράτσα και έχουμε σκάσει, πεθαίνουμε. Αλλά δείτε, σας το είχα δείξει την προηγούμενη φορά. Σιγά σιγά τη φτιάχνουμε την ταράτσα. Έχουμε βάλει εδώ πέρα αυτά. Εδώ πέρα θα βάλουμε το άλλο το γιόσκι που το έχουμε βάλει ήδη βασικά. Απλά λείπαμε Σαντορίνη, οπότε τώρα θα το διακοσμήσουμε. Το έχουμε ένα τέρμα ξέβαρκο. Το τραπέζι του πινκ πονκ. Εντάξει, κάτι πάει να γίνει. Ο, σε τσάκωσα. Τι με τσάκωσες, τι θα μπορούσα να κάνω. Θα κλέψω. Το δικό μας, το μαγαζί. Θα κλέψω. Δεν θα σας αφήσω όλος αγωνία. Το πήρα. Τσεκάμε τα χώρο. Ένα και πάνω πέσει εδώ πέρα. Τι είναι αυτό. Θα γίνει μια μαγαζόν. Βέβαια, θα μοιραστώ τις σκέψεις μου μαζί σας. Είμαι ανάμεσα σε 3 σενάρια. Ή να το κρατήσω αποθήκη μόνο και να έχω όλα τα πράγματα από K-Store και να λειτουργεί μόνο μέσω του e-shop. Το δεύτερο ενδεχόμενο είναι να το κάνω φυσικό κατάστημα και να είναι και e-shop και να αρχίσετε από εδώ πέρα να αγοράζετε όποτε θέλετε. Η τρίτη εκδοχή είναι να είναι κανονικά μόνο για e-shop και να ανοίγει μία φορά το μήνα σαν event με πολλούς YouTubers και να γίνεται χαμός. Θα γίνουμε στις sold out σε μια μέρα. Ποιο από τα 3 να κάνω, άρα για να γράψουμε και στα σχόλια. Δεν ξέρω αυτό που με έχει πάρα πολύ κόλλα. Εσύ δεν μας έχεις πει τη γνώμη σου ακόμα, για πες. Εγώ θέλω να πάρω ένα γραφείο μου, γιατί θα
Εκεί θα βάλουμε το γραφείο σου, να φτιάχνεις τις παραγγελίες, όλο αυτό θα είναι γραφείο. Εδώ θα έχει την πρέσα για να φτιάχνω τα ρούχα. Τι θες? Το γραφείο που θα είναι ταμείο και θα έχω την πελάτη σε αυτό το γραφείο. Εκεί θα είναι κάτι. Περίμενε, εσύ το πήγες πολύ μακριά, άρα τι, μαγαζί κανονικό. Να δούμε τι θα μας πούν και στα σχόλια. Και παιδιά, like, subscribe, κουδουνάκι και τα λέμε στο επόμενο βίντεο, bye!